Εδώ είμαστε. Σε αφήνω ένα τρίλεπτο να βγάλεις την αγανάκτησή σου. Καλησπέρα αρχικά σε όλους και σε όλες. Ναι. Καμία πηγαία αγανάκτηση θέλω να βγάλω. Ναι. Όλα βαίνουν καλώς. Ναι. Η Goldbet ναι. σε πολύ μεγάλα κέφια. Ναι. Ήθελα να μοιράσει χρήματα. Ναι. Το γκολ λοιπόν του Ολυμπιακού στο 93. Το offside goal του Ολυμπιακού. Οθονά μου. Το οποίο μέτρησε όμως, φίλε. Έγραψε μέτρησε. Το ταμπλό 1-2. Μέτρησε, ναι. Καλύτερα να ήταν ανάποδα, να μην ήταν offside και να μην μετρούσε. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Η ουσία ποια είναι όμως τώρα. Έγραψε το ταμπλό 1-2 στο 93. Πήραν αυτοί οι. Δεν θέλω να του κακοχαρακτηρίσω. Ένα διπλό. Ναι. Το οποίο αναμφίβολα, επειδή είπαμε είμαστε αντικειμενικοί, το δικαιούταν. Αλλά πολύ τραμπούκο. Ήταν καλύτεροι. Πήραν όμως μαγιά διπλό αυτή τη στιγμή. Τραμπούκο. Κάνανε μπούκα στο ημίχρονο το αυτός, ο Καραπαπάς, ο οποίος είναι αρκετών κιλών παραπάνω από όσο φανταζόμουν τώρα που το είδα ολόκληρο. Έτσι. Λες να μην κάνει δημόσιες εμφανίσεις εκεί που το πλάνο είναι ολόκληρο. Αυτό το αυγουλάκι με πόδια. Δεν σε βγάζει κάτι τέτοιο. Εγώ βασικά πιστεύω ότι κινείται με ρόδες. Δεν πιστεύω ότι έχει πόδια βασικά. Εμένα δεν μου άρεσε και επειδή υπάρχουν αθλητικοί δικαστές, θα ξεκινήσουμε και από αυτό, η φρασιολογία του Τωροσίδη, όποιος ξέρει να διαβάζει χείλη, ναι. ακατανόμαστες φράσεις, απέναντι σε ένα στόπερ, ο οποίος είναι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, άσχετα αν παίζει δανεικό στον Ατρόμητο, και αναφερόμαστε στο Χατζησαΐα, τον είπε πολύ άσχημα πράγματα για το σπίτι του, ας βάζει κάτι μπροστά, τουλάχιστον παλαιό... τελευταία, όσοι θέλουν να βρίσουν, να πούνε ισπανογαλλικά, βάζουν το χεράκι μπροστά και το καλύπτουν. Έτσι, δεν είναι εύηχο και δεν είναι ωραίο, δεν είναι όμορφο. Ναι. Κλείνουμε το θέμα Ολυμπιακού και στοιχηματικής δράσης. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ της καρδιάς μας, εκεί θέλω λίγο να αναφερθώ. Σε ποιο άθλημα από όλα, γιατί στο ποδόσφαιρο θα ξεκινήσω. Ναι. Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς, είπαμε. Είναι ο στόχος. Ο Μάιος που έρχεται, πώς βηματακεί. Να μην καλησπέρισουμε. Να τον προϋπαντήσουμε, παιδιά, στην εξοχή. Αφού. Κάνε. Άνοιξε το φάκελο Κρυσταλία. Ανοίγω το φάκελο Κρυσταλία Βαρβαρίδου. Ή εδώ στον Μουσόν. Ωραία, η οποία εμφανίστηκε σε πρωινές ώρες για αυτήν, για να μας δει, με μια πολύ καθοσπρέπει ενδυμασία. Μην ξεχνάς ότι είναι μεσημέρι, Σταύρο, ο κόσμος τώρα είναι στο ταξίδι, είναι στο αμάξι. Κρυσταλία. Γιατί σε βλέπω έτοιμος είσαι να αφαιθείς. Ναι, ναι, ένα πολύ κομψό μποτάκι. Κάνεις τον next top model, κάνεις και λες τότε τι φορά. Να δώσω εικόνα στον κόσμο, ρε. Ναι. Ωραία, από πάνω ένα μπλουζάκι το οποίο το λες και σεμνό. Σεμνό το λες. Σεμνό. Γιατί δεν είναι. Είναι. Τώρα αλήθεια δηλαδή. Είναι σεμνό. Γιατί το παντελόνι δείχνει κάτι. Σεμνό. Και φοράει ένα παντελόνι βινίλ, το οποίο για να βγει χρειάζονται 12 άτομα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βγει. Ορίστε να το λοιπόν. Εύκολα βγαίνει, όχι πιστεύω έρχεται. Βγαίνει το παντελόνι, εύκολα. Εκεί ωραία, θέλαμε να καταλήξουμε, γι' αυτό έγινα δημοσιογράφος, βασιλιά μου. Ξεκίνησα. Ωραία. Ναι. Πες μια ωραία καλησπέρα. 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 Καλησπέρα στους ακροατές μας. Εκεί είναι η Κρυσταλή αυτή που απολαμβάνετε κάθε βράδυ εσείς οι νυχτερινοί επισκέπτες των βραδινών ωραίων μαγαζιών. Ναι. Και επίσης στις μουσες στις οποίες συμμετέχει ακόμη εκείνο το παιδί που δεν λέει το ρο της ίδιας φυλής με τον Όθωνα, αλλά ο παδός του Άρεος με κόκκινα μάγουλα. Ποιον φωτογράφησε? Μιλάμε για το Ρόζα. Ποιον? Το Ρόζα. Υπάρχει ο Ρόζας. Έχω να πάω καιρό στις μουσες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω το Ρόζα. Λογικά, στο όνομα Βαγγέλης. Δεν υπάρχει λόγο. Τέλο πάντων, επειδή είσαι σε λάθος δρόμος και δεν θα αισθανθείτε ποτέ. Λάθος, όχι. Εγώ άλλον θα έλεγα και φανατικός Αριανός. Ο Κίμωνας είναι εκεί. Να, ο Κίμωνας δεν είναι Αριανός. Ο Κίμωνας είναι ο Κίμωνας. Δεν μιλάμε για τον Κίμωνα ταξί, είναι άλλος. The other Κίμωνας. Ίδια φυλή. Ίδια φυλή. Μοιάζουν πάρα πολύ σε πολλά θέματα. Το κλασικό θλιμμένο ύφος συνεχώς, χωρίς κανέναν λόγο. Εντάξει, και ο ένας ο Κίμωνας και ο άλλος. Όχι, ο δικός σου έχει αρκετούς λόγους. Ωραία. Σταύρο, για ΠΑΟΚ θέλω να πούμε, αδελφέ μου. Την πάση συζήτηση στην Κρυσταλία τώρα. Η Κρυσταλία θα πει τα δικά της, θα πει τα παλιοκόβιτσά της, την ξέρουν, την ακούνε. Εδώ έχουμε 45 λεπτά να ανταλλάξουμε λίγο απόψεις, να βγάλουμε την αγανάκτησή μας. Να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Κάνατε παράπονα και ήρθα. Για να μην λέτε. Κανένα δεν έκανε καλά. Αυτό είναι ο δικό σα μάθημα. Που δουλεύουν, κάνετε παράπονα. Να ξέρω κάτι, να κάνω παράπονα που τα λεφτά άλλαξαν χέρια, ναι. Να μην κοιμάμαι το βράδυ γιατί τα λεφτά χοροπήδησαν σε άλλους τόπους, σε άλλες πολιτείες. Γιατί τα γκολ μπαίνουν πάντα εκεί που δεν θέλαμε. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Είπαμε, μέσα στη ζωή είναι. Έβγαλα μια διάδα, εκείνη που σου είπα. Βγήκε. Μας έρχεται και λέει ο Βερνάμις εκεί στο 80 κάπου. Εντάξει, κάτι έγινε. Κάτι έγινε, ναι. Ένα ΠΑΟΚ όπως πρέπει. Ένα ΠΑΟΚ που ακούμπησε τους 29 πλέον βαθμούς. Καταπληκτικό νούμερο, να ξέρετε, είναι το νούμερο της αρεσκίας μου.
Έπεται ο Ατρόμητος στη δεύτερη θέση με αυτή την ήττα έμεινε στους 26. Ένας ΠΑΟΚ που έβαλε δύο πάρα. Τι, 29-26. Έτσι. Ναι. Πώς τα έβγαλες έτσι. Πώς να τα βγάλω, έχασε ο Ατρόμητος, φίλε. Περίμενε τώρα, περίμενε. Μετά δεν έχει μπερδέψει. Ένα ΠΑΟΚ ο οποίος προηγήθηκε με ένα καταπληκτικό. Στους 5 είμαστε με τον Ατρόμητο. Όχι, στους 20 είμαστε με τον Ατρόμητο. Στους 5 είμαστε. Ναι, καλά, ήμασταν 2 και γίναν 5. Ναι. Standings. Για διάβαση τη μονολογία. Εγώ πώς νομίζω 29. ΠΑΟΚ 29. Ατρόμητος 24. Ολυμπιακός 23. Μπράβο, μπράβο. Τίποτα, δεν είμαι σε καλή μέρα. Σήμερα δεν έχω καθόλου. Είμαι αρνητικός. Πρέπει να φορέσει το περιγραφείο του αρχηγού και να παίξει. Ο Άρης πέρασε την ΑΕΚ. Η Ξάνθη είναι πάνω από την ΑΕΚ. Ένα ΠΑΟΚ ο οποίος έβαλε δύο πάρα πολύ ωραία γκολ. Το πρώτο, 100 δευτερόλεπτα μετά την είσοδο που ψεύδει του Βιερίνια. Ναι, πολύ ωραία. Mm. Ο αρχηγός έκανε μία σέντρα που είναι πάρα πολύ δύσκολη για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο, με κόντρα φάλτσα. Mm. Και αυτός ο άνθρωπος εκτέλεση. Έτσι, χώθηκε μπροστά από τον στόπερ. Είδε ένα σκουπίδι εκεί, του κάνει έτσι λίγο κίνηση. Με το σώμα του, με τη σωματοδομή του και ακούμπησε την μπάλα όπως έπρεπε και την έστειλε στη γωνιά του Ζίφκοβιτς, του καταπληκτικού αυτού τερματοφύλακα. Που τον θέλουμε στη ζωή μας. Τον θέλουμε εμείς στη ζωή μας και θα τον βάλουμε. Ο οποίος από το πρώτο ημίχρονο μας έδειξε τις άγριες διαθέσεις του. Όταν απέκαβε κάτι έσω φάλτσα του μπίσες βάζει στη γωνία, έπεφτε. Το τέταρτο του Πρίγιοβιτς. Την μπλόκαρε την μπάλα στο τέταρτο του Πρίγιοβιτς. Και μετά κάναμε φυσικά εύκολα το 2-0. Αλλά πρέπει φτάσουμε εκεί, γιατί το κάναμε σαν τον Όμηρο. Ξεκινήσαμε από τη μέση, από τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Χρειάστηκε. Ο Όμηρος και ο Ταραντίνο το κάνουν αυτό. Ναι. Χρειάστηκε το δίγκολο του Πασχαλάκη. Ναι. Γιατί χθες ο Πασχαλάκης έβαλε δύο γκολ, όχι ένα. Μόλις δεχόταν εκεί την κεφαλιά από τα τρία μέτρα μέσα από την μικρή περιοχή, που η μπάλα έσκασε και κάτω, για όσους ξέρω να αποδώσω πόσο δύσκολο είναι, τόσο ωραία ρεφλέξ έπεσε και την έδιωξε. Εκπληκτική απόκριση. Mm. Είναι δίγκολο. Γιατί εμείς μετά θέλαμε ένα. Ένα θα ισοφαρίσουμε, τι να το κάνουμε. Ψάχναμε δύο. Και ανέβηκε και η ψυχολογία των παικτών γενικότερα. Πρόσεξε με τώρα, μια λεπτομέρεια. Ο Πασχαλάκης σε αντίστοιχη φάση το καλοκαίρι έφαγε τον γκολ της Βασιλείας γιατί είχε κακή τοποθέτηση. Είχε μπει μέσα στην εστία. Εκεί έφταιγε και ο τέτοιος. Όλοι φταίγανε. Τρία άτομα φταίγανε. Βγήκε ο άλλος που γλίστρησε, πολλά γίνανε. Και προχθές φταίγανε δύο άτομα που βγήκε. Μα δεν μπαίνουν γκολ, φίλε, αν δεν γίνουν λάθη. Αυτό λέω. Άλλο θέλω να σου πω. Βλέπουμε ότι σε ίδια φάση έχει μάθει να τοποθετείται σωστά. Είναι στα κατάλληλα μέτρα, κλείνει τον κατάλληλο χώρο. Όταν περίμενε να τον εκτελέσει και να πέσει. Διάβαζε κανονικά. Ήταν εκπληκτική απόκριση από τις κορυφές της χρονιάς. Πόνταρε στο δυνατό του στοιχείο, στα ριφλέξ του. Έτσι. Ωραία. Και στον όγκο του βέβαια. Έτσι. Για να φτάσουμε μετά από λίγα λεπτά στο δεύτερο γκολ. Mm-hmm. Για να μην έχουμε καθόλου άγχος κατά το τελευταίο 25 λεπτό. Ένα ωραίο φάουλ. Mm-hmm. Πατήθηκε η μπάλα από τον Μπέλκα. Που είναι ντροπή να το λέτε ότι αυτό είναι assist. Είναι ντροπή. Άκουγα, είναι εμείς... ντροπή να λέγεται ντροπή, αυτό assist. Ντροπή αν το περάσουν. Γιατί το γκολ είναι 99,9 το πλασέ, το ιδανικό του Μαουρίτσιο από την εκτέλεση του φάουλ. Ακινητοποιώντας τον Ζίφκοφ. Εκεί, το Ζίφκοφ τι ήταν, αυτό τη Εθνική Βουλγαρία ήταν. Εκεί ήταν αυτό, Ζίφκοβιτς. Ναι. Εντάξει, την είπαμε σε κακή μέρα μέσα σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε όλα τα λάθη που έχουν γίνει. Ενός κακού μύρια έπονται, είπαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτά τα τσακάλια μαζευόντουσαν εκεί στην Πνίκα, δουλειά δεν είχαν και λέγανε τέτοιες ατάκες. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν συνεχίζει πρώτος. Απλά το μάθημα της χθεσινής της αγωνιστικής που ολοκληρώνεται σήμερα με το Πανιόνιο Λαμία είναι ότι. Οι άλλοι δεν πρόκειται να αφήσουν παιχνίδι για παιχνίδι. Μα τους είδες, φίλε, πώς. Ναι. Ήταν ένα μάτσο το οποίο πραγματικά ο Ολυμπιακός, να αναφερθούμε λίγο σε αυτό. Είπαμε εδώ είναι αντικειμενικότατη εκπομπή. Στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν καταιγιστικός. Θα μπορούσε να βάλει γκολ. Έκανε μια κραυγαλαία ευκαιρία στο 27ο δευτερόλεπτο. Η μπάλα την πέταξε out. Αυτή η παικτούρα ο Καμαρά. Παικτούρα. Για σένα παικτούρα. Για μένα, ναι. Άμα ήταν θα έλεγα του άλλου. Θα έλεγα του Τάκη, του Γιάννη. Για μένα. Η προσωπική μου άποψη. Έκανε τον γκολ. Ευτύχησε ο Ολυμπιακός που ισοφάρισε κατευθείαν. Στο 46. Ναι. Αν περνούσε λίγο κανένα δεκάλεπτο, μετά όλα θα ήταν διαφορετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος πάντων, έκανε το 1-1, έκανε μετά και στο 93 το 1-2. Πήρε μια νίκη, η οποία ενώ θα τον άφηνε πολύ πίσω και ουσιαστικά εντελώς έξω από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή. Αυτός θα είναι ο κεντρικός αντίπαλός μας. Ο Άρης, να πάμε στην άλλη ομάδα της πόλης, σε αυτό το ρεσιτάλ δοκαριών και μετά από ένα μέτριο κακό από το ημίχρονο. Οι παίκτες του σημάδεψαν 5 φορές τα δοκάρια σε ένα ημίχρονο. Θεωρώ ότι αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό ποτέ μου. Εσύ το έχεις κάποια μήνυμα στο μυαλό σου? Ποτέ. Λοιπόν. Τι έχει γίνει τώρα? Είδες τι είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί είπαμε, είναι ο βασιλιάς όλων για μια ακόμη φορά το απέδειξε περίτρανα. Ο Άρης, ο οποίος είχε σταθεί μια χαρά, βρέθηκε στη δυστυχή θέση να δέχεται ένα γκολ στο 78. Ωραία σέντα του Πλατένα, πολύ ωραία κεφαλιά αυτού του Τινίσιου. Ήταν η μέρα των Τινισίων χθες. Ναι. Γιουνές Τινίσιος, δεν είναι? Και νομίζω ναι. Όχι, ναι, είναι. Ναι. Και το παιδί αυτό, ο οποίος είχε μια άστοχη εκτέλεση πέναλτι με τον ΠΑΟΚ,
Μπήκε αλλαγή. Είναι καλός ποδοσφαιριστής αυτό. Μια χαρά είναι ο Γιουνές, δε. Μια χαρά ποδοσφαιριστής. Και πρώτο σκόρερ με την Ξάνθη όταν έπαιζε εκεί. Με τα λεφτά που του φάει, καλύτερο σε τεφόρ δεν μπορούσε να παρεάσει τώρα. Και κοίταξε τότε. Σε τεφόρ είναι ακριβά χόμπι, φίλε, δεν είναι απλά. Ναι. Απλά το παιδί. Ισοφαρίζει και στο άλλο τον γκολ η μπάλα πάει σε δύο δοκάρια, φίλε πάλι. Ναι. Και στο ένα δοκάρι και στο άλλο. Και έρχεται, παίρνει το rebound και τη βάζει. Ναι. Τι αγανάκτηση πρέπει να βγάλει εκεί. Ναι. Αν δεν βγάζει αγανάκτηση, καθαρό μυαλό είχε. Ναι, τι αγανάκτηση έβγαλε μέσα στο μυαλό του. Ήδη έχει κάνει τρία δοκάρια, έχει συμπληρώσει. Ναι. Και στο άλλο που βάζει με την κεφαλιά, η μπάλα πάλι πάει στο δοκάρι και μέσα. Κουμπάει, ναι. Κουμπάει. Τι είπα, κανονικά τη βρίσκει. Δοκάρι και μέσα είναι. Κλασικά ο αβισμός. Και έτσι λοιπόν, εκεί που το μισό γιατί κουλέ είχε αδειάσει. Είχε 7 λεπτά καθυστερήσεις και τα γκολ πήγαν στο 93 και στο 94. Mm-hmm. Μερικοί θα είχαν μια δουλειά, ένα καφέ, θα φύγανε. Δεν μπορεί να μην φύγανε. Ναι, τι δηλαδή, κάνατε, θα ρώτησε κάποιο, τι γίνεται να μην κερδίσαμε. Κερδίσαμε, θα πει, ναι. Ναι. Ο άπειρο. Ναι, ναι. Πώς κερδίσατε, αδελφέ. Για δες λίγο το ταμπλό. 1-2 λοιπόν ο Άρης, ο οποίος αλλάζει πλέον ρότα και από εκεί που θα βρισκόταν σε άλλες θέσεις, το αποδεύει για άλλες πολιτείες και αλλάζει και στόχους. Έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια με μικρότερες ομάδες. Όχι, αλλάζει μικρότερες. Πήγε στους 18 βαθμούς, ναι. Κοιτάει κατά πάνω. Ναι. Κοιτάει κατά πάνω. Το match κόμβος κόμβου για τον Άρη δεν ήταν ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν... Ήταν ο Απόλλωνας Μύρνης. Το διπλό που έκανε εκεί πέρα. Ναι, γιατί άμα καθόταν χ εκείνο. Να κλείσουμε και την τελευταία ομάδα της πόλης, ναι. Την τρίτη ομάδα της πόλης, μετά πάμε στην Καλαμαριά. Έτσι. Ο Ηρακλής έκανε μια νίκη. Καιρός ήταν. Θεωρούμε ότι ήταν. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Κέρδισε εύκολα τη Σπάρτη με 3-0 και ξεκινάει την άνοδό του προς την κορυφή. Λες. Λέμε. Κάνουν γκέλες οι άλλοι φίλοι. Ναι, μακάρι. Στο μεταξύ έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται στο Απόλλωνα να μπαίνει αίτητο. Στο. Έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται στο Απόλλωνα να μπαίνει αίτητο. Τη Σπάτων. Ναι. Έμαθες τι έγινε. Όχι, που να μάθω. Μία ώρα πριν το παιχνίδι, ο πρώτος Απόλλωνα Λάρισας 2-90. Ναι, και τρία. Και τρία. Ο Αίτητος Σπάτων που πετυχαίνει γκολ μια φορά στα 4 χρόνια. 1,75. 2,22. Yeah. 2,23. Λέω κάτι γίνεται εδώ. Αλλά μασάω να βάλω τον Άσο. Μα αυτά είναι οι μπανανόφλουδες, δε φίλε. Αυτά είναι από τα πετάνες, το ξαναλέω. Μην τρως από τέτοια πράγματα, δε φίλε. Δεν το δεν έπαιξα, ρε. Ναι, ωραία. Αμήν. Ναι, αλλά θες να το ψυχολογήσεις. Γιατί. Γιατί ο Άσος είναι value bet. Όχι value bet. Yeah. Καλαβάλιου μπέτ. Έχει κάνει το διπλό του θανάτου στον Ηρακλή, την τεράστια ανατροπή. Μόλις δουμπλάρει και τις επιτυχίες, θα αποκτήσει ψυχολογία. Πάει δύο, είναι τρία φράγκα. Ναι. Δεν είναι για πολλά. Βέβαια. Αλλά πού να φανταζεί τώρα τι θα γίνει. Και βγήκε ο Άσος τελικά. Και βγήκε ο Άσος και εύκολα, 2-0. Ναι. Και από ημίχρονο. Να πούμε και την τέταρτη ομάδα της Θεσσαλονίκης, την Καλαμαριά. Η οποία μας έστειλε τις προσδοκίες όλων. Ναι. Εκεί έρθε και πέρασε. Ναι. Και εκεί είχε μια στοιχηματική δράση στο ημίχρονο. Ναι, υπήρχε. Παράξενη. Ναι. Παράξενη. Το over 1,5 έφτασε να πληρώνει 3,75 στο ημίχρονο. Mm. Ναι. Το διπλό της Κέρκυρας έφτασε στο 2,20. Ναι. Το στήριξαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ίσως ξέρουν ότι η Κέρκυρα είναι καλύτερη ομάδα. Δεν έχει δυνάμεις ο Πολωνικός Καλαμαριάς. Δεν έχει δυνάμεις και δώστε. Λογικό παίξιμο. Είναι λοιπόν, ποδοσφαιρικό. Ποδοσφαιρικό. Έτσι έγινε το διπλό. Mm-hmm. Και επίσης στη Β' Εθνική πρέπει να εστιάσουμε στο διπλό του Βόλου. Τη τρίτη ομάδα του Βόλου, μιλάμε πάλι τα ίδια. Είχε... Στο 85 κέρδισε τα Τρίκαλα με μια κατοχή 75-15. 10-0 κόρνερ. Παγκόσμιο ρεκόρ. 10-0 κόρνερ. Και το γκολ πήγε στο 86. Παίχτηκε στο live και αυτό. Εκεί το έβλεπα ζωντανό που το έχει η Ερτρία. Νόμιζα ότι είναι τιμωρημένα τα Τρίκαλα. Δεν ξέρω τι τόσο την έχουν παρατημένη την ομάδα. Την έχουν παρατημένη. Τίποτα. Άδεια γήπεδα. Ντροπή και έσχο. Τίποτα. Άμα γινόσουν υπουργό σε μία μέρα και μπορούσα να σε επηρεάσω, θα σε έβαζα. Να ανεβάσει υποχρεωτικά τη Δόξα Δράμας, ομάδα με ασπρόμαυρα και με κόσμο, με 5.000 σταθερά, 4.000-5.000. Η Δράμα, ακόμα και όταν ήταν τέταρτη εθνική, είχε τόσο κόσμο. Ναι. Πηγαίνουν, έρχονται. Και ο άνθρωπος εκεί, ο Μπύρος, βάζει τα λεφτά. Υποχρεωτικά ανέβασε τη Δόξα Δράμας, Αλφα Εθνική. Ανέβασε και μια άλλη ομάδα επαρχιακή, έτσι ιστορική, αν όχι τον Πιερικό. Παναχαϊκή. Ανέβασε την Παναχαϊκή, ναι, να έχει Πελοπόννησο, ομάδα τέτοιου τύπου, τέτοιου ελληνικού. Ναι, Παναχαϊκή για εμάς που είμαστε μια προχωρημένη ηλικία δεν είναι ομάδα Β' Εθνικής. Όχι, όχι. Παναχαϊκή... Να ανοίξουμε μια παρένθεση, θέλω να μιλήσουμε για τη χθεσινή αθλητική εκπομπή του Open. Δεν ξέρω αν την είδες. Κάτι πήρε το μάτι μου. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Με την έννοια ότι οι άνθρωποι πραγματικά γνώστες του ποδοσφαίρου αντάλλαξαν απόψεις, μεταλαμπάδευσαν τα φώτα τους. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν ο Μπασινάς καλεσμένος με τον Κατσουράνη. Αυτή είναι στο πάνελ. Θα είναι μόνιμα. Α, ναι, και ο Μπασινάς θα είναι μόνιμο. Ναι. Α, νόμιζα μόνο ο Ντέμις είναι μόνιμο. Ντέμις, Μπασινάς, Κατσουράνης είναι μόνιμο. Α, μάλιστα. Βραχάλη, Βόγλης, μόνιμη. Συγχαρητήρια στην κοπέλα της εκπομπής, την κυρία. Φίλη μας.
εκπληκτική. Αγαπάς Χριστίνα Βαχαρή. Ναι, τη στηρίζω, άβεστα. Και ο Πέρκας από ό,τι είδαμε στην τοποθέτησή του. Ο Πέρκας δεν ξεχάστηκε, τον είδα μπράβο του. με ολίπια ψυχραιμία και όταν το ρωτούσαν για άλλα κι άλλα, απέφευγε έντεχνα το 10 που φοβούσε, αν ήταν βάρος, αν ήταν ασήκωτο, αν ήταν λιγότερο. Και τσουκνάκι τα χαιρετίσματα. Να τα μουλοχτά. Ο Σπυρόπουλος, ωραίες ατάκες, ωραίες τοποθετήσεις, όπως πρέπει. Ωραίο γυαλάκι δούλεψε. Πολύ δούλεψε, ναι. Θα έρθει στο Λονδίνο και ο Δόνης. Και ο Δόνης θεωρώ ότι ήταν απολαυστικός. Εκπληκτικός. Κανένα λάθος πουθενά σε όλες τις τοποθετήσεις του. Δηλαδή αυτό που έστειλα εγώ σε κάποιον φίλο μου που έχει σχέση με την εκπομπή, κράτα το Δόνη μόνιμο. Δηλαδή πόσο θα παίρνει τον Παναθηναϊκό. Μίλησε τόσο ωραία. Όταν ήταν να μιλήσει για προπονητική, μίλησε τέλεια. Να δώσει να καταλάβει και στο πιο αδαΐ. Έτσι, αν η μπάλα είναι στρόγγυλη ή αν είναι τετράγωνη. Να καταλάβει ο καθένας. Το ξεφλούδιζε δηλαδή το αυγό όπως πρέπει. Και το έδινε με στο καλά στόμα. Ελληνικά. Με τέλεια ελληνικά. Μίλησε τόσο ωραία για την περηφάνεια που έχει. Γιατί πραγματικά εγώ θεωρώ ότι είναι μέσα στους 5 πιο περήφανους πατεράδες. Όταν ποδοσφαιριστής ο ίδιος παλιότερα και οι δύο γη του παίζουν σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, ο ένας στον Παναθηναϊκό βασικός και αντικατάστατος και ο άλλος στη Στουτγκάρδη και στην Εθνική Ελλάδος. Και γενικά ήταν χάβμα η δέστε. Η εκπομπή πιστεύω θα στηριχθεί. Εγώ επειδή καταλαβαίνω τα τεχνικά θέματα. Ναι. Εγώ σίγουρα, λέω ότι είδα, σαν μέσο τηλεφωνικό. Σίγουρα υπάρχει μια μηχανία στην αρχή. Καλά, λογικό. Πρώτο χάσαν του χρόνου. Ήταν μέχρι τις 1 η ώρα να πάει εκπομπή και αυτοί μέχρι τις 1 παρά 10 μιλούσαν μόλις είχαν βγει από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί, επειδή το κανάλι μπορεί να δώσει και μια ώρα μετά, δεν είναι τίποτα. Ναι. Δώσε μια ώρα. Μπορεί να γίνει, είναι πιο ευέλικτο. Ναι. Όχι πιο ευέλικτο, κοίτα να δεις. Το έγκλημα της τηλεόρασης είναι η χρόνη. Δηλαδή, όταν έχεις πληρώσει τόσα πολλά για ένα κόνσεπτ τόσο μοναδικό στην ιστορία της τηλεόρασης ελληνική. Εγώ πιστεύω θα σκίσει η εκπομπή, φίλε. Δεν μπορείς να είσαι εγκλωβισμένος. Λείπουν πράγματα, αγόρι μου. Εγώ τα καταλαβαίνω. Θα γίνουν τώρα, όμως, ναι. Φίλε. Αυτό σου λέω. Δεν μπορείς να κρίνεις την πρώτη εκπομπή. Ωραία. Καμία εκπομπή πρώτη δεν μπορείς να κλείσει. Όσο μεγάλο μπάτζετ και να έχει, όσο και να είναι. Εντάξει. Επίσης ο Ντέμις έχει ένα θέμα. Θέλει να φύγει από τη λογική ο διαιτητής, ο έτσι, ο Γιουβέτσι. Ωραία. Τις παραδοσιακές. Μένα μου αρέσει που έχει την προσωπικότητά του και δεν προσαρμόζεται με μια κατάσταση άλλη. Θέλει να βγάλει τον πραγματικό του εαυτό πάνω εκεί. Μέσα στην τηλεόραση. Μου αρέσει αυτό. Δηλαδή δεν θέλω να είναι διαφορετικός ο Ντέμις της τηλεόρασης με τον Ντέμι του καφενείου. Με τον Ντέμι να ανταλλάσσει απόψεις με τους φίλους. Όποιος το κάνει αυτό εγκλωβίζεται στα μίντια, φίλε. Στα μίντια υπάρχει το ρητό, ή είσαι ο εαυτός σου ή καλός ηθοποιός. Αλλά δεν είσαι ο καλός ηθοποιός στο Hollywood, άρα ας είσαι ο εαυτός σου. Εντάξει, συμπαθείς, αντιπαθείς τον Ντέμι, αυτός είναι. Εντάξει. Να πούμε λίγο για τον προπονητή μας, τον Λουτσέσκο, για τις δηλώσεις του. Ναι. Τον οποίο τον βλέπεις ότι με τη δήλωσή του πόσο απόλυτη ειδονή νιώθει όταν η μία νίκη τη διαδέχεται κάποια άλλη. Ναι, ναι, ναι. Και λέει: ο τρόπος με διαφέρει. Δεν με διαφέρει με ποιο τρόπο. Η μπάλα σπάει μέσω του πισινού στα δίχτυα να πηγαίνει και να γράφει νικητής ο ΠΑΟΚ. Έχει καταλάβει απόλυτα το τι θέλει όλος ο λαός της ομάδος. Τα εκατομμύρια αυτών των πιστών οπαδών του ΠΑΟΚ. Και τον Μουάρτε, δεν είπε. Τι να πει, τι ήθελες να πει άλλο. Όχι. Κάνε το δικό μου να σε βάλω. Τι θες να κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν πάντα στα σκοτεινά σημεία. Ρε, μα δεν υπάρχει ούτε παρασκηνιακές ραδιοργίες, ούτε ίντριγκες, ούτε κάτι πίσω από άλλο από αυτό που βλέπεις. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε άλλο. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αναμφίβολα. Δηλαδή δεν το βλέπει ο Λουτσέσκου και το βλέπουμε όλοι εμείς. Είναι ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός. Αλλά έχει άλλα πράγματα τα οποία ισοφαρίζουν και υπερσκελίζουν τα καλά του. Και πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Πάνω απ' όλα η ομάδα, σαφώς. Εντάξει, πάμε στο κομψό break. Ο Οικονομόπουλος λοιπόν στέλνει δώρα στον κόσμο. Ο Νικολάκης Οικονομόπουλος, αυτή η κορυφαία φωνή. Ο άνθρωπος που θα μπει μέσα στο top 10 των κορυφαίων Ελλήνων τραγουδιστών. Η Goldbet στέλνει δώρα συνεχόμενα. Έτσι, έχει ανοίξει την αγκαλιά της και μοιράζει αφιδώς τα χρήματα. Πάρτε εσείς, πάρτε κι εσείς, ελάτε και ο επόμενος. Έτσι, νόμιμα, υπεύθυνα, παίζετε, πηγαίνετε, πληρώνεστε κατευθείαν, ακαριαία. Και φυσικά, να επανορθώσω, λόγω κεκτημένης ταχύτητος, είπα προηγουμένως, μετά τις 1. Είπες μετά τις 1. Ναι, έκανα λάθος. Είπες μετά τις 1. Σκοτώστε με, απίστε με. Είναι μετά τη 1, λοιπόν. Μετά τη 1, για όσοι το κατάλαβαν, το κατάλαβαν. Προχωράμε, λοιπόν, να πάμε λίγο στα ξένα τα πρωταθλήματα, να κάνουμε μια περασικά σταύρο. Αγγλία, λοιπόν, η καλύτερη ομάδα του κόσμου, με χαοτική πλέον θεωρώ διαφορά από τη δεύτερη. Αυτή που θα σπάσει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, δεν την προλαβαίνεις. Η Manchester από το City. Ναι. 4-0-4 με στη West Ham. Σε εκπληκτική φόρμα.
και η ομάδα και ο προπονητής και ο κόσμος. Ποιος είναι ο προπονητής στη Manchester City? Είναι Γκουαρδιόλα. Γι' αυτό Αυτό το όνομα της. Όχι το... Πώς μ' αρέσουν αυτές οι γλώσσες. Το είχες στην υπόψη. Γκουαρδιόλα, ο οποίος έκανε εκπληκτικό πέρασμα την Μπαρτσελόνα, έφτιαξε τη μεγάλη Μπαρτσελόνα με την εθνική κοντών. Να παίζουν, να χάνεται η μπάλα και τα γκολ να μπαίνονται από το ένα μέτρο και με άδεια εστία, αφού πρώτα έχει εξαρθρωθεί όλη η αμυντική διάταξη. Τα έχουν παρατήσει. Τα παρατάνε. Εκεί που λέει πέφτουν πάνω στο Μέση, όχι ήρθε ο άλλο. Μετά πήγε από εκεί, λένε δεν είναι τόσο καλό, τώρα στην Bayern θα ξεστηριχθεί. Πήγε στην Bayern, του άλλαξε εντελώ το επίπεδο με το θέμα ότι πέρα από τα δυνατά κορμιά, από την ωραία και εύρυθμη λειτουργία τη ομάδα. Πήρε και δύο κοντού. Μπήκε και η τεχνική κατάρτιση. Χάθηκε εκεί η μπάλα, πήρε τρία πρωταθλήματα μαζεμένα. Και τώρα είναι μια τριετία στη City και τα παίρνει όλα. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Ο οποίο είναι και φυσικά καλονό. Κούκλο. Αγαπάμε Guardiola. Είναι σε αυτό το target group. Είναι over 40, under 45. Αυτό δουλεύει. Κρυσταλία. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ναι, αν δεν ξέρω, δεν απαντώ, είσαι. Ακριβώς. Είσαι εκεί όμως. Σε βλέπω εγώ τώρα. 43 είμαστε, Κρυσταλία, 43. Εσύ μου... είσαι παιδικός μου φίλος, ρε Σταύρο. Εμένα η κεντρική μου δουλειά είναι μελετητής. Δεν είσαι όμως. Εγώ όταν με γνώρισες ήμουν παιδί. Παρθένα σε γνώρισα. Μπορεί να είναι ακόμη. 17 χρονών έχεις προλάβει, όχι. 17 ήμασταν. Εσύ. Αυτό που λέει ήμασταν, ο Σταύρος είναι 43. Η Κρυσταλία είναι πολύ κάτω από τα 28. Και λέει ήμασταν. Δεν κρύβομαι. 28 είσαι. 28 έχει βρει ρυθμό. Έχει 28. Τι αποβλητή είναι από την 28, έφυγε. Πλάκα μου κάνεις. Γιαγιά έγινε. Λοιπόν, με τη γιαγιά Κρυσταλία λοιπόν και το φίλο μου τον Σταύρο, συνεχίζουμε εδώ. Να πούμε λίγο για Γερμανία. Όπου εκεί εκτελέστηκε πάρα πολλοί κόσμοι στοιχηματικά και ένα πολύ καλό μου φίλο από την Bayern του Μονάχου. Η οποία δεν κατάφερε να κρατήσει μέσα στο γήπεδό της το 3-1 και ισοφαρίστηκε σε 3-2 και 3-3 στο 93 από ένα μαύρο ψηλό παιδί, το οποίο δεν το ξέρω το όνομά του και δεν θέλω να το μάθω ποτέ. Αυτό είναι γιατί μας εκτέλεσε στην ευθεία χωρίς αναισθητικό. Για μένα με εκτέλεσε η Λειψία, η οποία δεν έβαλε γκολ. Η οποία Λειψία έχασε μέσα στη Βόλφσμπουργκ, την πιστεύαμε και οι δύο. Θα πάμε και στα στοιχηματικά μας το τι προτείναμε, το τι έγινε και το τι δεν έγινε. Εγώ θεωρώ ότι πήγαμε καλούτσικα προς το καλό. Ελλάδα το έχω, φίλε. Μόνο η Άκη μας πουλήσε. Ελλάδα πήγες πάρα πολύ καλά. Ναι, αφού είπαμε τώρα να ανοίξαμε αυτή την παρένθεση για Ελλάδα, σε είχα πει να προσέξουμε λίγο στο ΝΑΕΚ, στο κομμάτι τον πληγωμένο εγωισμό και τους εκδιοχθέντες από την ομάδα. Βλέπετε Ραϊανό Δέλα, Βασίλη Μπομπόκη. Δικαιώθηκε. Ο Δέλας το έπαιξε το μάτς. Το έπαιξε όπως πρέπει, κατέθεσε ψυχή και αυτός και η ομάδα του μέχρι τελευταία σβανίδος του αίματος και βλέποντας αυτό το μάτς 90 αγωνιστικά λεπτά, ήταν καλύτερος και δίκαια έφτασε στην επιτυχία. Δεν είναι μία νίκη κατά λάθος του Πανετολικού. Όχι βέβαια. Έτσι. Και ούτε θα λέμε ήταν κακή η ΑΕΚ. Όχι, θα βλέπουμε και την άλλη οπτική γωνία. Ήταν καλός ο Πανετολικός. Πάρα πολύ καλός ο Πανετολικός. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ότι έβαλε δύο γκολ, το ακύρωσαν και ένα. Καθαρότατο. Αυτή εδώ βασικά που κάνει τη βοηθό. Όπα το κοβίτσι αυτό. Τέλος πάντων, επειδή είναι νέο, έμαθα ότι είναι τα πρώτα της μάτς και το ένα και το άλλο. Δεν και... με ενδιαφέρει, να με τη βάζουν. Ναι, τέλος πάντων, εγώ πάντα δίνω δεύτερη ευκαιρία και τρίτη στους ανθρώπους. Είμαι αυτής της άποψης. Κάτσε, σε παίξει κάποια παιχνίδι 22 διαγωνιστική και σου κόψει κάτι 290 και θα σου πω ότι ευκαιρία θα δώσεις. Στην κουζίνα. Στην κουζίνα να πάει. Το ΠΑΟΚ και το ρυθμό του και την διαδρομή του προς τον τίτλο δεν μπορεί να την κόψει κανένας. Το τρένο αυτό είναι σε μια απόλυτη κατηφόρα. Έχεις πάει ποτέ μικρός, το πρόλαβες εδώ τα Σαλαμίνα. Σαλαμίνα. Θυμάσαι ένα παιχνιδάκι που είχε τικ, 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 τικ που ανέβαινε και μετά στο κενό. Ο ΠΑΟΚ είναι λοιπόν στο κενό. Ποιος θα κάτσει μπροστά του. Πέφτει. Μάκη Χάβου την Δευτέρα. Και τα παίρνει όλα μαζί. Τα ισοπεδώνει. Ναι, έρχεται και καλά να περάσει. Έχει το Μάκη Χάβου. Όχι, Σύπα. Στη Λαμία. Στη Λαμία που γίνεται ένα σκηνικό πέρσι, φίλε. Ένα συνάδελφο βάζουμε γκολ και δεν λέει κάτι κομψό πανηγυρίζοντα. Γυρνάνε οι φιλίες, οι χιλαμιώτες, οι οποίοι δεν έχουν κάνει ποτέ τίποτα. Πέφτουν κάτι μπινελίκια εκεί, το παίζω και ανώκανο πάντα επίπεδο, ξέρεις, πολιτισμός. Και λέει ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Λαμίας στους φιλάδους που είναι εξαγριωμένοι. Ωραία. Παιδιά, σταματήστε, μας κοιτάει ο παρατηρητής. Και σταματήσαν. Ναι, θα βρει. Α, για παιδιά. Αμέσως προσαρμόζονται στις καταστάσεις. Στη Γερμανία λοιπόν η Bayern σκόνταψε και πάλι. Η Dortmund έκανε το διπλό της μέσα στο Mainz. Πέρασε με 1-2. Με τεράστιο Ρόις για ακόμη ένα παιχνίδι. Ένα πάρε βάλε στον Αλκάθεθ, μόλις είχε μπει στα 6 λεπτά κάνει γκολ. Αυτός πάλι το έξε κακό να μπαίνει να αλλάγει και να μην σκοράρει. Είναι απίστευτο. Μπήκε, το βάλε. Στην Αγγλία, να επανέλθουμε λίγο, μας διέψευσε η Wolves.
Η Γουλφς, η οποία έπαιζε με τη Χάντερσφιλτ στην έδρα της και γελιοποιήθηκε, έχασε 0-2 εύκολα. Εύκολα. Το έβγαλε η Everton δύσκολα. Τον Άσο, τον έβγαλε όμως. Τον έβγαλε όμως. Ελλάδα, άκου να δεις τι έχουμε δώσει. Και τώρα πάμε στην Ελλάδα. Πάμε εκεί, θέλω να φτάσουμε. Η ΑΕΚ μας κάλφωσε. Εγώ έχασα πολλά δελτία με ΑΕΚ. Είναι η αλήθεια. Η ΑΕΚ έστειλε τα 2/3 των στοιχηματζίδων στο ΓΑΜΑ. Όσοι την πιστεύουν θα περάσει με έναν εύκολο και υγιεινό περίπου από το Αγρίνιο. Βγήκε η Τρίπολη. Μετά από καιρό δικαίωσε του απανταχού παίκτε του στοιχήματο. Ο Άσο Άσο τον Ιωάννη. Με τον Παράσκο στον τεμπούτο του. Άσο Άσο στα Γιάννη. Άσο στα Γιάννη με γκολάρα το δεύτερο το Βολπλανέ. Άσο Άσο 3-10 φίλε. Γιάννη Λεβαδιακό. 3-10. 3-10. 3-10. 3-10. Πολύ σωστά. Ωραία. Γκολ γκολ ο Ατρόμητο. Γκολ γκολ Ατρόμητο στον Αβέα παίξιμο. Ναι, σαφώ. Γκολ γκολ ο Άρη. Γκολ γκολ τη στιγμή δεν θα φέρουμε τα μάτια. Γκολ γκολ του Ατρόμητου για μια ακόμη φορά ευθύμη κλούση ξαναβέ και εδώ για τα δίκτυα. Θα μπορούσε να τη βρει και δεύτερη. Βάλτο το εσωτερικό. Τι βάζει, το βάζει, βάλει το εσωτερικό. Ο οποίο σε μένα, είπαμε, με διέψευσε, με ξεφτέλησε, με ισοπαίδωσε. Μπράβο, Ευθύμη, εγώ χαίρομαι έτσι να με ξεφτέλησε. Εννοείται ότι χαιρόμαστε με τα παιδιά μα να πηγαίνουν καλά. Τι άλλο είχαμε δώσει, Ελλάδα. Το άτομο ήταν πολύ καλό. Ναι. Το γκολ γκολ του Άρη. Ναι. Και δεν θα ακούτε τέτοιε ψιλοχαζά που λένε ότι μπήκε το γκολ στο 93 και στο 94. Όλα τα γκολ μετά το 90 μπαίνουν τα κομβικά. Να το ξέρετε. Παλαιότερα οι παίκτες που κρατούσαν τα στοιχήματα, τα κρατούσαν οι γνωστοί book. Θα τους ξέρετε όλοι, θα τους έχετε ακούσει. Τα μάτς από το 0 ως το 90 πηγαίνανε σαν να πίνεις μια τζούρα καφέ. Από το 90 ως το 94 γινόντουσαν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Χρόνος τα δευτερόλεπτα. Χρόνος. Έτσι είναι. Ναι. Ποιο άλλο παιχνίδι είχε? Ελλάδα. Παιχνίδι είχε? Για Ελλάδα θες να σκεφτείς, τι θες να πεις? Όχι, τα είπαμε όλα. Πιστεύω Παναθηναϊκός. Μας διέψευσε. Εμένα με ξεφτέλησε ο Παναθηναϊκός. Ναι, εγώ είπα δεν θα το παίξω απλά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τελικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο μέτρο του δυνατού, με τα νέα τα παιδιά, με την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Γιώργος Οδόνης και ο Νίκος ο Ταμπίζας. Στο ρόλο τεχνικού διευθυντή. Τον Αβάντα αρκετά χθες ο Οδόνης στη δημόσια τοποθέτηση. Ναι, ναι, τον ανέφερε. Άρα κάνει έργο ουσιαστικό. Έκανε χημεία αυτή μαζί. Ναι. Είναι μεγάλο πράγμα να έχεις στελέχη και να βασίζεσαι σε αυτά. Ναι, ρε, φίλε, γιατί άλλη δουλειά του προπονητή, άλλη τεχνικού διευθυντή. Έτσι. Όταν ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής μπορούν να συνεννοηθούν, γίνεται η καθημερινότητά τους πιο εύκολη. Άρα συγκεντρώνονται σε πολύ κομβικά θέματα τα οποία δίνουν λύσεις. Και εδώ λοιπόν επανερχόμαστε στο δικό μας το θέμα. Ευελπιστούμε ότι στον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει κάποτε έτσι, με τον νέο στέλεχο, τον κύριο Μάριο Μπράγκο, ο οποίος πηγαίνει στις προπονήσεις κανονικά, συμμετέχει στο σχεδιασμό. Ωραία, να δούμε και αποτέλεσμα. Αλλά να ξέρει και ο κόσμος, το πιο κομβικό θέμα στο κομμάτι του τεχνικού διευθυντή είναι η καθημερινότητα, όχι ποιον πήρε και ποιον έφερε. Το ποσοστό μεταγραφών είναι 35% παγκοσμίως η επιτυχία τους. Εντάξει, είναι δευτερεύον. Θα χάσεις λεφτά, θα πάρεις λεφτά, θέλει λίγο προσοχή, ένα ξεκάθαρο budget για να κοντρολάρεις και λίγο τις ορμές σου, τις μεταγραφικές. Η καθημερινότητα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Έχει περίοδο ο Βαρέλα, λέμε τώρα κάτι ακραίο που δεν θα συμβεί ποτέ. Ωραία, ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να βρίσκεται εκεί, να του πει ποιο σερβιετάκι να βάλει, τι να κάνει, πώς θα το χειριστεί, τι θέλει το κλαμπ από αυτόν, τι δεν θέλει το κλαμπ από αυτόν, ωραία, τι πιστεύει ότι είναι πιο σωστό και να τον ηρεμήσει. Σωστός. Εντάξει. Ένα παράδειγμα εδώ τώρα με ένα τυχαίο όνομα και βέβαια χρησιμοποιώ τη λέξη περίοδο γιατί οι άντρες δεν έχουν περίοδο για να μην φωτογραφίσουμε καμία κατάσταση. Εντάξει. Αυτά λοιπόν. Μετά λοιπόν τη φιλοσοφική διάθεση αυτή τη δίλεπτη του. Γιατί είναι εκπαίδευση φίλοι του ραδιόφωνου στο κοινό. Όπως... Εμείς τι είπαμε ότι είμαστε? Προπονητές ζωής. Ζωής, ακριβώς. Γενικότερα. Ακριβώς. Θέλω να αναφερθούμε λίγο τώρα και στα τρία τα ντέρμπι που γίνανε σε τρία διαφορετικά κράτη της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε από το Λάτσιο Μίλαν. Ναι. Ένα μάτς το οποίο. Η Μίλαν προηγήθηκε, ένα ποσοστό που άγγιζε το 5 για να τα συνδυάζουμε και στοιχηματικά και η Λάτσιο βρήκε την ευκαιρία να ισοφαρίσει το 94ο λεπτό στερώντας μας από ένα πάρα πολύ καλό ταμείο και στερώντας την ομάδα του Κατούζο από ένα εκπληκτικό διπλό. Δεν καλύφθηκες? Όχι, δεν καλύφθηκα. Την άφησα να πάει. Δεν ξέρεις ότι είναι συγχαμένη η ομάδα συγκεκριμένη στοιχηματικά? Το ξέρω, αλλά έβλεπα το μάτς στα 90. Λέω μια φορά 5 λεπτά θα το αφήσω.
Τόσο δηλαδή και το αφού έχει φάει την κηδεία με τον Ολυμπιακό. Και έφαγα το φούσκε το φουσκέτο. Ναι, αφού βλέπει. Πάντα ανάποδα, αγόρι μου, την έπαθε μία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Το άλλο το ντέρμπι. Θα μεταφερθούμε στο κοντινό Λονδίνο. Γιατί έτσι όλη η Ευρώπη μια αγκαλιά είναι. Ναι. Οι αποστάσει είναι κομικέ στην Ευρώπη. Ναι. Στην Αμερική ξέρει, πηγαίνουν από το ένα μέρο στο άλλο και είναι 8 ώρε αεροπλάνα. Ναι. 6 ώρε αεροπλάνο. Και παίζουν μέρα παραμέρα στο NBA μπάσκετ. Ναι. Τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, στο όλο κοντινό μα λοιπόν Λονδίνο, εκεί όπου η Κρυσταλία θα πάει άμεσα για να ψωνίσει όπω μα ενημέρωσε στο διάλειμμα, θα πάει να πάρει ρούχα. Ναι. Ναι, γιατί έτσι πρέπει να είναι εντυπωσιακή. Κάθε μέρα δεν φοράς ποτέ το ίδιο φόρεμα. Φοράω καμιά φορά, πώς θα γίνει. Στην πίστα λες τώρα. Ναι, πώς. Και τι θα κάνει, θα καταστραφεί. Τα ίδια φοράμε και με κάποια σεζόν. Και τι θέλει εσύ να καταστραφεί, το κότσι δεν νομίζει. Δηλαδή. Καμιά 10.000 τη βραδιά, εμεί νομίζω ότι έχουμε την πηγαιότητα. Πληρώνει για τα ρούχα σου. Δεν σε ντύνουνε. Είναι πάνω σε εμά. Εμένα με ντύνουνε. Συγγνώμη, θε να δει το ρούχο μου τι έχει επάνω. Ναι. Δεν είναι μια απλή μπλούζα. Εμένα με ντύνουν εξαρτητικά. Αυτή τη στιγμή παντελόνι χορηγία. Παπούτσι χορηγία. Κάντε φαντιστήριο μετά, βεστάβε. Τώρα μιλάμε για το Λοδρέζικο τον Ντέρμπι. Παντελόνι χορηγία. Είναι όλα και ντυμένα στο χέρι και πάνω έχει Σβαρόφσκι άπειρα. Τώρα και ντυμένα στο χέρι, λέμε αδελφάκι μου. Και ντυμένα στο χέρι. Και ενώ ο Χάρι Κέιν περιμένει να μιλήσουμε για αυτόν, μόλις τελειώσουμε τα κεντυμένα στο χέρι τη Κρυσταλλία. Η Τότεναμ λοιπόν υποχρέωσε. Σε εξευτελισμό την Τζέλσι. Την Τζέλσι στην πρώτη τη σίτα. Είδατε πως χάνονται όλα και Σάρι και Μάρι πως εξαφανίζονται σε μια βραδιά. Σε ένα απόγευμα. 2-0 ξεκούραστα. Ένα υπέροχο γκολ το τρίτο. Δεν ξέρω αν είδες αυτού του Κορεάτη. Τον είδες πως μπήκε. Ο Σόγκ, εκπληκτικός. Ο οποίος, αν δεν προκριθεί η εθνική Νότια Κορέα στο Μουντιάλ, πάει φαντάρος. Όπω τι φουσκέτο για να πάει φαντάρος. Έκανε μια. Όσοι δεν το είδατε αυτά, όσοι δεν είδατε το τρίτο γκολ του Σον, αξίζει να ψάξετε στα YouTube, στα Google, στα Moonk, πώς τα λένε αυτά, και να το δείτε, να το απολαύσετε. Πήρε την μπάλα και του πέρασε όλους και πήγε με την μπάλα. Πίσω από το κέντρο και τελείωσε με το άλλο πόδι. Άστο. Δεν μπορεί να το κάνει. Οχριά η περιγραφή. Γι' αυτό σε αυτό το επίπεδο δεν αφήνει χώρο σε αυτού του παίχτε. Η μαγκιά για μένα, το πιο δύσκολο γκολ είναι του Κέιν, όπου την ώρα που κάνει την κίνηση. Ο Κέιν στάβει σε νεκρό χρόνο, φίλε. Άκου, θα σου πω τι κάνει ο Κέιν. Ο Κέιν ξέρει γιατί είναι εγκέφαλος, είναι υπολογιστής. Ωραία. Ναι. Αυτό είναι το ατό του. Δεν είναι γρήγορος, δεν είναι δυνατός. Δυνατός είναι, φίλε. Δεν είναι ο. Δεν είναι δυνατός. Λουκάκου. Τι θες να σου λέει, Σταλόνε. Δεν είναι Λουκάκου. Τέλος πάντων. Με το με τον Λουκάκου. Εντάξει, σου λέω. Έχει δύναμη, ρε γόρι μου. Δεν είναι. Ότι είναι καθαρό, είμαι ο αγγλικός σεντερφόρ, ναι, Κέιν. Το βασικό του ατό είναι το μυαλό του. Ναι, είναι. Ωραία. Εντάξει. Και εδώ λοιπόν τι κάνει. Ξέρει ότι ο Κέπα έχει διαβάσει τον Κέιν. Το ξέρει. Ξέρει ότι αυτή την κλίση ψάχνει πάντα απέναντι γωνία. Ναι. Ψηλά. Πάει ο Φάλτσο στο άλλο γάμα. Ναι. Και την κάνει από εκεί που δεν την περιμένει. Κάτω την παράδειγμα. Και ο Κέπα από το πολύ διάβασμα έμεινε όρθιος. Ναι. Εκεί ξέρει τι είναι. Αν μόλις νεκρώσει το μυαλό ένα κλάσμα, δεν σε περιμένει μπάλα, σε πιέ έρχομαι. Ξεσάλωσες, ξεμπουκάβησες, βγαίνω, πέσε δεξιά και πάρτε να και πιάστε να. Ναι. Επίσης, η Λίβερπουλ το έβγαλε το διπλό με πόνο, άσε το 0-3. Με πόνο είναι. Με πόνο είναι, στο 66 πήγε το γκολ και αυτό τζούφιο. Όχι τζούφιο, χάθηκε μπάλα, όχι τζούφιο. Χάθηκε μπάλα, το πλασί είναι τζούφιο. Μην τα πάρε, μην, ναι. Το πλασί είναι τζούφιο, μπορεί να βγει, ο Φώστερ μέχρι εκείνη την του ώρα. Του Σαλάχ. Ναι, έχει βγάλει 5. Δεν είναι και τίποτα, βγάλει και ένα έκτο. Του Σαλάχ απευθείας φάουλ μετά εκείνο το δεξί τον πάγκο. Ναι, ο Άρνολντ. Ο οποίος είναι καλός ποδοσφαιριστής αυτός και εθνικής Αγγλίας. Και έβαλε και ο Φερμίνιο το κεβασάκι στην τούρτα. Ναι. Και έτσι έκλεισε η σεμνή τελετή και αυτή η Γουότφορντ τη δικιά σου δέχτηκε τα 3, τα φιλιά μας. Ναι, και η Λίβερπουλ. Άκου τώρα τι έτυχε, έχει η Λίβερπουλ, η οποία έχει να πάει πρωτάθλημα από το 90, νομίζω. Έχει καμιά 28 χρόνια. Έπεσε πάνω στη Σίτι. Δηλαδή, κρίμα. Ωραία το είπες Φιλόπουλος χθες. Να είσαι οπαθός της United. Να παρακαλάς, ναι. Να παρακαλάς να μην το πάρουν αυτοί που συχαίνεσαι. Ή μάλλον να το πάρουν αυτοί που συχαίνεσαι για να μην το πάρουν αυτοί που συχαίνεσαι. Ναι, είναι τρέλα. Είναι τρέλα. Το αμερίζει το παθητή αυτέ. Ο οπαδός της United είναι τώρα μπερδεμένος. Δηλαδή είναι σαν να είμαι ΠΑΟΚ και να διεκδικεί το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Άστα να πάνε, άστα. Τίποτα, αυτοκτονία. Δεν ξέρω, ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Άστα να πάνε. Άστο, φίλε. Τι να παρακαλάς να γίνει. Και αναφέρθηκε σε αυτή τη συχαμένη ομάδα πάλι, τη Μάντσεστερ, η οποία έπαιζε με την Κρίστα Πάλας. Και ρε φίλε, ήταν καλύτερη η Κρίστα Πάλας. Έχασε 4-5 κλασικές ευκαιρίες. Λέω, δεν μπορεί, θα αδικήθηκε, δεν θα μπαίνει μπάλα μέσα γιατί δεν το έδινε τηλεόραση. Και είδα τα highlights. Έτσι. Δεν έκανε φάση. Μία στο τέλος. Τι να κάνει, τίποτα. Τίποτα. Φορτώσαμε κι εμείς σαν βόλτα. Γι' αυτό μας το έκανε, φίλε, 45 μας δώσανε. Το έπαιξα κι εγώ, το πάτησα παντού. Το πάτησα, τα πήγε 2,5-2,70, εκεί άρχισα το πατάω. Να πάμε και στο τρίτο το ντέρμπι. Αυτή η Ατλέτικο της Μαδρίτης, η οποία εμένα, φίλε, αυτό το ποδόσφαιρο, το καθόλου ελκυστικό που παίζει, αυτό το ταμπούρι, αυτό το μονότευμα στο πρώτο ημίχρονο,
με έκανε να αλλάξω τη σκέψη μου, γιατί πίστευα θα παίξει και ένα μάτς καλό. Έτσι, κατάφερε τελικά να προηγηθεί. Με τη μύτη ένα γκολ έβαλε ο Ντιέγκο Κώστα. Αλλά η Μπαρτσελόνα, η οποία σαφώς και δεν άξιζε να ιτηθεί σε αυτό το μάτς, κατάφερε να ισοφαρίσει. Και έτσι αυτό το πολύ μεγάλο ισπανικό ντέρμπι έμεινε στο 1-1. Για την Ατλέτικο. Μας στέλνουν βίντεο μηνύματα μέσα του κινητού της Κρυσταλλίας με αρκετές προκλήσεις, να ξέρεις. Σχετικά με γυμνές και τέτοια. Όχι. Βγάζουν, δεν τα βγάζουν. Έξω από τη ζωή μας, ναι. Εμάς είναι οι γυμνές. Εμείς έχουμε κρεμάσει τα. Να τα λέμε όλα. Εμείς, Σταύρο, σε μια συζήτηση που κάναμε off the record, μου είχες πει ότι κρέμασες τα σεξουαλικά σου εξωτερικά παπούτσια. 8 ποιοτικά λεπτά. 8 λεπτά. Μπράβο. 8 ποιοτικά λεπτά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό ο φάκελο. Και άλλα 10. Αυτό ο φάκελο. Κάνει προκατακτικά, μπορεί να κάνουμε 2 μέρες κρυσταλλιά. Άρα τα ποιοτικά λεπτά. 8, 8,5, 9. Άμα κερδίσει ο Πάοκ, 12, 13. Εκεί φτάνει. Άμα χάσει ο Πάοκ, 1,5, 2. Δεν έχει χάσει ποτέ. Αυτή ποτέ, γι' αυτό με βλέπει στυλάκι. Έχω λιώσει. 12 λεπτά στα κόκκινα. Αληθεύει, Σταύρο, ότι σε μια ανάσα από το να σε φωνάζουν οι φίλοι σου Χαραμάδα. Ναι, φίλε, που το κατάλαβε. Μα σε βλέπω. Μπαίνει μέσα. Σαν να είσαι άρρωστο, μου φαίνεται. Μήπω να κάνει εξετάσει. Μα δεν ξέρω, τόσα κιλά που φτάνει. Είδα τον Καραπαπά και αισθάνομαι φτερό. Εγώ είδα τον Καραπαπά και πήγα αμέσω στο ψυγείο. Είχα κάτι πράγματα που τα είχα ξεχάσει. Ακούσε, έλεγα δεν κάνει αυτό, δεν κάνει το άλλο. Τι δουλεύει ψυγείο, κάτσε να κάνουμε λίγο έτσι. Τα πάντα. Εγώ είμαι πολύ τον. Πάω σούπερ μάρκετ. Πάω σούπερ μάρκετ. Δεν είσαι από αυτού που αφήνουν άλλου να πάω σούπερ μάρκετ. Λατρεύω να κινούμε. Λατρεύω να κινούμε σούπερ μάρκετ με το κάβο. Είναι από τι πιο αγαπημένε μου στιγμέ τη εβδομάδα. Εγώ πάω και κάνω αποθεραπεία εντελώ. Δεν υπάρχει. Απόλυτη ψυχοθεραπεία. Εγώ είμαι τα πατατάκια, τα σοκοφρετάκια, τα κασεράκια σε φέτε, οι μαγκέ οι μικρέ. Δεν τρέχουν. Βέβαια, κρέμα, πολίτη, όλα τα πράγματα. Ντανέτ, μανέτ, να πληρωθούμε από Ντανέτ, παρακαλώ. Ναι, ριζόγαλο δουλεύει. Ναι, ριζόγαλο, τα έτοιμα αυτά τα φοβερά. Γύφτη, βάλε λίγο κανέλα παραπάνω, ρε βλάκα. Βάλε λίγο κανέλα. Έχει δει γύφτο ποτέ με γυαλιά μοιοπία. Ποτέ, γιατί. Ποτέ, όχι, θα το πτήσω. Γιατί όμω. Κηδεία γύφτο, έχει δει. Αυτό πώ γίνεται. Συνέχισε. Ναι, πάμε παρακάτω. Είπαμε και για το ισπανικό. Η άλλη εντωμεταξύ δείχνει συνέχεια φωτογραφίε και φιλιά. Δεν κάνω κάτι άλλο. Μα στέλνουν βίντεο, τι να κάνουμε εγώ αυτό. Δεν φύγει, σου ξέρει, Σταύρο. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Είπαμε και για τον Ντέρμπι. Γέννησε η φίλη μας. Ό,τι να είναι, λόγω για τον Ντέρμπι, γέννησε η φίλη μας. Ποια από όλες. Φέι. Ναι, το Σάββατο γέννησε. Άντε, να ζήσει και στη Φέι. Φέι, τα ωραιότερα μάτια του πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή. Το κορίτσι μας γέννησε. Ναι, αεροσυνοδός, σούπερ. Πολύ καλό παιδί. Να τη ζήσει. 2.700. Ο Στέργιος που είπε στον αέρα πήγε στην Πουστέργιος. Τι. Γεννήθηκε λέει 5.200. Εγώ λέω τι 5.200. Δεν πάω και 5.200. 5.200 γεννήθηκε. Το ξεχάσαν 3 μήνες. Στο 12ο πρέπει να γεννήσει. Μα. Έπαθα σοκ. 5.200 το μοσχάρι αυτό. Γιώργο, εσύ πόσο βγήκε, θυμάσαι. 2.850. Σόπα. 2.850. Εντάξει, μια χαρά. Εγώ 3.600 πρέπει να ήμουν, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Φυσιολογικό και αυτό. Ναι. Το άλλο 5.200. Τι βγήκε. Εγώ είμαι σίγουρο ότι με αλλάξανε στο μυευτήριο. Έχω αυτή τη λευκή τη όμορφη ψάξη να ξέρει. Δηλαδή πρέπει να έμεινα από άλλα τέτοια και να έγινε. Να φάγαμε τρίπλα και στο 95. Ναι. Εμένα ξέρει ότι με μπερδέψανε στο νοσοκομείο. Για πε τα, αυτέ είναι βόμβε. Εσύ το θυμάσαι τι γίνεται ακριβώ. Με μπερδέψανε από μάνα μου, με λέει γαμό το λέει. Τι είστε. Δεν έπαιρνε λέει το άλλο. Στο βαχιολάκι. Παιδί μου φέρανε άλλο μωρό να φυλάσει η μάνα μου. Ένα κοκκινομούρικο. Αυτό είναι βόμβα. Και λέει η μάνα μου, αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Και που το κατάλαβα. Δεν το ήξερα, λέει, ότι θα βγεις έτσι, λέει, να το κρατούσα, λέει, το άλλο. Να ξέρω κοκκινομάγουλο, πες της. Και πού να ξέρω, λέει, που να κατέληγες, λέει, σε καμιά γύφτισα τσιγάνα. Και όμως, αλήθεια, με μπερδέψανε. Το βλέπεις. Εύκολα μπορεί να γίνουν αυτά τα λάθη, αβίαστα. Δηλαδή τι να κάνουμε κανένα παιδί και να βάλουμε security. Ναι, να βάλεις. Άντε, θα βάλω 5 άτομα, 5 φουσκωτούς. Εντάξει, έχει βραχιόλι, γράφει επίθετο. Κόλκα θα γράφει. Καλά, μα πετύχουμε κανένα. Μα γουστάρει και όλα, θα μα δώσει κανένα άλλο. Φαντάζεσαι κανένα παιδί ξανά για το που έχει χάσει το προηγούμενο βράδυ είτε στο καζίνο είτε στο στοίχημα. Αν δεν γεννά και σε κόλκα θα σε τιμωρήσει. Έχει την όξη, δεν όποιο να την πλέον. Όποιο φάει την αλλαγή σου, γεννά το. Και μετά ψάξει εσύ. Μα φίλε, αγόρια μετά. Άμα συνεχίζεται η εκπομπή με αυτή τη δίκη την Παπαβασιλείου, θα φας ένα πάμε πακέτο, αλφα εθνική. Και θα είσαι ωραίο. Από τι αγανάκτηση υπάρχει. Αγανάκτηση, φίλε. Στα σημερινά τα παιχνίδια θα δώσει τίποτα.
Όχι, σήμερα δεν δίνω τίποτα. Τιμωρώ τον εαυτό μου όταν κάνω ήττα. Ωραία. Θα δώσω εγώ, ρε φίλε, μια τριάδα. Τον εαυτό τριάδα μπορώ. Όχι, βεβαίω. Τριάδα μπορώ. Τι εξάδε και τι εφτάδε να κόψει. Ή να τι λε μόνο. Να τα λε τα καφενεία και τι τέτοιε. Θα πηγαίνω στην τύχη. Ωραία. Ναι, ενώ εμεί από που τα ξέρουμε, τα πιάνουμε όλα. Αυτό, στην τύχη κερδίζει. Να συγχαρούμε φυσικά και τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Το θρίαμβο που έκανε εναντίον τη ομάδα του ΠΑΟΚ. Το ξεκούρασε το παιχνίδι. Έτσι, αυτό το 95-79. Δεν κινδυνεύσαμε ποτέ και σε μια στιγμή που φτάσαν 80-75. Αλλά εγώ στεναχωρέθηκα γιατί δεν έγιναν δηλώσεις ανάλογες τις περασμένες εβδομάδες από τον προπονητή του Άρη. Πήγα στην ένταξη που ήμουν. Ναι, αλλά δεν τα είπε ωραία. Τα είπε. Πολύ απλό ήταν. Ναι, και έτσι ήταν καλύτερο σου πάω και τέτοια. Όχι, αυτά δεν τα θέλω. Αυτά είναι τετριμένα. Ωραία. Εγώ θέλω εκεί να χαίρομαι που χάνω, γιατί άμα κερδίσω θα έχω πρόβλημα, γι' αυτό θα ξαναχάσω. Ναι. Τα είναι ωραία. Γιατί όταν χάνω μαθαίνω. Όταν χάνω μαθαίνω και θα φύγω ο καθηγητής πανεπιστημίου. Πριν ήταν άσχετο που θα πέσει καμιά τρεις κατηγορίες. Και τώρα παίζει με ΑΕΚ. Γιατί τα μετατώσα από το πρωί, καταλαβαίνεις ότι τα θέματα είναι πολύ κομβικά στη ζωή μου. Παίζει με ΑΕΚ εντός και με Προμηθέα εκτός. Δηλαδή έχει δύο δύσκολα. Σήμερα θα δώσω Πανιόνιο. Δεν μπορείς να μου δίνεις δύο και τον Πανιόνιο με τη Λαμία. Θα βρει τρόπο η αρμάδα του Ζαμάνη. Η ομάδα του Ζαμάνη, όχι του γνωστού εδώ που έρχεται, δεν έχουμε τον Βόλιο Παπαδόπουλο. Δεν έχουν σχέση, ούτε στα δόντια δεν μοιάζουν. Ναι. Ο ένας είναι ο Νίκος ο Ζαμάνης, ασενικούρα. Ήρεμη δύναμη. Ήρεμη δύναμη. Ωραία. Και ο άλλος είναι ο Αλέκος ο Ζαμάνης, που του ζητήσαμε μια φορά ένα δωμάτιο στο δεύτερο πόδι και μας έβαλε σε μια αποθήκη. Επειδή ήταν 15 Αύγουστο. Ξέρεις που μπερδεύεσαι. Βλέπεις κάποιους ανθρώπους και θεωρείς ότι έχουν δυνατότητες. Ναι. Όταν κάποιος βλέπει ότι δεν μπορεί, είναι απλό. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι. Άμα καταλάβουμε τόσο γοητεία που έχει η απλότητα, ζητάμε από ανθρώπους πράγματα παραπάνω από τις δυνατότητές τους. Δοκίμασε κάποιον όταν δεν μπορεί να κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα, παράτα τον. Πάμε για άλλα. Ναι. Έφυγες. Όχι ο συγκεκριμένος, είναι καλός σε ένα κομμάτι. Ναι. Σε ένα κομμάτι, είναι δυνατός. Δηλαδή ένας είναι να δώσει ευαίσθητα και με λέει μιλάω στο τηλέφωνο. Εδώ σε ευαίσθητα και μίλα. Τόσο δύσκολο είναι. Μπράβο, έπραξε, δώσε. Η τριάδα λοιπόν είναι Πανιόνιος. Ωραία, Κάλιαρη Τωρίνο Χ. Εντάξει. Και Μπέρν Λιούκας Χ. Σήμερα θα σε ακολουθήσω γιατί τα οικονομικά μου αυτή τη στιγμή. Αύριο ανοίγουν οι καταθέσεις μου. Έτσι. Είναι περιορισμένα. Υπάρχει μια ανηνεμία, μια άκρα του τάφου σιωπή θα την πεις. Ναι. Κάπως θα την πεις. Εσείς κύριοι περιμένετε να πληρωθείτε, περιμένετε. Πηγαίνω να εισπράξω και σας τα φέρνω. Αμέσως μετά την εκπομπή έχουμε έτσι, δραχμόκυνηγη πήγα να πω. Ευρωκυνήγη, πάμε στο λευτόδεντρο, κόβουμε τα 500 ευρώ και τα φέρνουμε. Όπου είστε. Και ελάτε στη σειρά, έμεινε όλοι μαζί. Ναι, γιατί το σοκ είναι μεγάλο. Ναι. Ένα χαρτάκι προτεραιότητα. Ναι, σαν την τράπεζα. Ναι, και δεν δουλεύει το χαρτάκι. Το χαρτάκι θα δουλέψω. Όσοι έχετε πιθανές σπηλιές, μπορείτε να τις στείλετε. Προτείνω αυτό, προτείνω το άλλο. Πολύ Goldbet πανέτοιμη. Πανέτοιμη. Έτοιμη αγκαλιά, μεγάλη, νόμιμη, υπεύθυνη, σίγουρη, σταθερά με διαστημικές αποδόσεις. Σας περιμένει στην αγκαλιά της, είτε στο χώρο των καζίνο. Βλέπετε ρουλέτες, blackjack, poker, poker. Έτσι, πατήστε τα, έτσι, γιατί οι άνθρωποι χάνουν, θέλουν και να κερδίσουν, γιατί η ζωή, είπαμε, τι είναι, ένα ατελείωτο δούνε και λαβίν. Δούνε και λαβίν. Γιατί άλλο θέλεις κύριε Σταύρο να μιλήσουμε, νομίζω ότι έχουμε ένα λεπτό. Τίποτα, φίλε, μου κλείσει το κύκλο μας, η Κρυσταλία ήταν μαζί μας εδώ, με το εξαιρετικό βινίλ παντελόνι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν light σήμερα, ήταν διακριτική η παρουσία σου. Διακριτική. Είναι το βράδυ όλοι μουσες, λοιπόν. Εξουθενωμένοι. Πάντα κάθε μέρα μουσες, κάθε μέρα μουσες. Δευτέρα ανοιχτή είστε. Κάθε μέρα, 7 ημέρα. Τα κομμωτήρια κλείνουν εσείς και δεν. Παιδί μου, ναι, απλά έχω χορεπό σήμερα. Εντάξει, δεν έχει σχέση. Ναι, θα σπάνε ο κόσμος, τι κι ας λείπεις. Εννοείται. Δηλαδή μπορούσε να φω τέτοια μόντα, να έρθω για σένα στις μουσες και να μην είσαι. Δεν τα έχεις ενημερώσει. Γι' αυτό έχεις το κινητό μου. Ναι. Ωραία, μια φορά πήγα σε ένα μπαρ και έλειπε το μπαρ. Ναι, ωραία. Αυτή η βλακεία με το πλοίο. Πήγα εκεί και έλειπε τον μπαρ. Δεν έκανε βόλτες μέσα. Λες. Ένα ήρθε μετά όμως. Εκεί τι έκανα, περιμένω εγώ τον μπαρ. Εκεί τι να κάνω. Τι να κάνω, κάτσε τα αυγά του. Κάτσε τα αυγά του. Τα φαντάζεσαι τώρα να πα να πιει ένα ποτό. Πα και λείπει τον μπαρ. Μα γι' αυτό είναι η δουλειά του, για να πηγαίνει να κάνει όταν λέμε, μέσα όταν λέμε, συγγνώμη να το καταλάβω έτσι, για να κλείσουμε έτσι, θα έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Αυτό έπρεπε να κάτσει στα αυγά του. Αυτό που είπε. Τι εννοούμε δηλαδή. Να του πει το σούγελο. Πώ κάθεται κάποιο στα αυγά του. Ναι. Όπως η κότα, κάθε στα αυγά. Όπως κλωσά η κότα. Α, αυτό σημαίνει. Αυτό η Κρυσταλία, η οποία προέρχεται από μια περιοχή της Ανατολικής Αττικής που έχουν, Θεσσαλονίκης που έχουν ακόμα κότες. Δεν προέρχομαι από εκεί, απλά εκεί μένω. Εκεί μένεις, ρε φίλε. Από πού ήρθες τώρα. Έλεος δηλαδή. Από... Θα κλείσουμε με τη γνωστή ατάκα για να τη μάθουν και οι άλλοι. Κρυσταλία, την άλλη φορά που θα έρθεις, ναι, θα φέρεις και δύο κότες. Ναι. Εντάξει. Γιατί πες. Δεν ξέρω. Εγώ τα γιατί όμως εσύ. Γιατί. Γιατί έχουμε λεφτά να φάνε και οι κότες. Α, μέσω της Goldbet. Ωραία. Right.
Και φέρε και κανένα δυο φίλε σου. Έχει ένα κατσικάκι μαζί. Ναι. Που ξέρω να μαγειρεύουν. Αυτά από εμάς, ακολουθεί ο διευθυντής.